κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Το ποσό των 62.000 ευρώ χωρίζουν ένα τετράχρονο κοριτσάκι και την οικογένειά του από την ελπίδα να γίνει και πάλι καλά και να επιστρέψει σε μία φυσιολογική ζωή. Και αυτό γιατί η τετράχρονη, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας, πρέπει να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο της Γερμανίας για την πρώτη της επέμβαση. Όμως σε αυτή τη μάχη η τετράχρονη δεν είναι μόνη της. Ήδη ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων προκειμένου να στηριχτεί η οικογένεια και η τετράχρονη από τις Αρχάνες να επιστρέψει στην Κρήτη νικήτρια. Η περσινή ανομβρία είχε σκορπίσει διάχυτο προβληματισμό στην αυτοδιοίκηση, στους παραγωγικούς φορείς αλλά και σε όλους τους κριτικούς. Οι φετινές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις όμως έφεραν χαμόγελα ελπίδας για τα φράγματα, τα οποία είχαν στεγνώσει εντελώς. Πληκτρολογήστε neakrete.gr και διαβάστε ποια είναι η κατάσταση στα φράγματα φέτος. Ζήν και εφ-ζήν. Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, εκτός από ενδιαφέρουσες ομιλίες, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε 3 σεμινάρια για την πρόληψη του καρκίνου, αλλά και τη θεραπεία και την αποθεραπεία ασθενών με καρκίνο. Όλα αυτά στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώνει το δίκτυο Γυναίκες στην Ογκολογία. Ένα δίκτυο που μεταξύ άλλων στοχεύει στην πρόσβαση σε εξετάσεις σε οικονομικά αδύναμους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.